την κατασκευή μονόρροφου κτηρίου με υπόγειο για το 10ο και το 15ο νηπιαγωγείο Κοζάνης προωθεί να εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο Δήμος Κοζάνης. Πρόκειται για μια προοπτική που εφόσον υλοποιηθεί θα δώσει λύση στο κτηριακό ζήτημα των δύο σχολικών δομών. Τα δύο έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ. Βρίσκεται στον αέρα μια πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής για το ΕΣΠΕ για την υποβολή προτάσεων σχετικά με σχολικές μονάδες και δίνει τη δυνατότητα μάλλον να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πρόσκλησης θα υποβάλουμε πρόταση και θα ψηφιστεί σήμερα η υποβολή της πρότασης για δύο νηπιαγωγεία στην οδό Ευτέρπης και στον οδό Λίμπου, το λεγόμενο νηπιαγωγείο Κλίδη. Έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες, οι μελέτες, έχει γίνει επικαιροποίηση των μελετών. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα λυθεί και ένα ζήτημα που έχουμε με την ΚΤΥΠ σχετικά με το Κλίδη και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση από τη διαχειριστική αρχή ώστε να μπορέσουν να χτιστούν δύο νέα νηπιαγωγεία στην πόλη που όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη. Είναι προϋπολογισμού κοντά στο 1,5 εκατομμύριο περίπου κάθε ένα από αυτά. Είναι δύο πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα προχωρήσουν, ελπίζουμε, και θα βοηθήσουν πάρα πολύ και θα καλύψουν πολύ σημαντικές και υπαρκτές ανάγκες στα ζητήματα των νηπιαγωγείων στην πόλη της Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για τον ανοιχτό διαγωνισμό που θα αφορά την ανάπλαση της περιοχής του συνδρομικού σταθμού Κοζάνης. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο Δήμος πίεσε τη δικαιοδοσία του την περιοχή αυτή. Το χρονοδιάγραμμα είναι περιορισμένο και επομένως ο Δήμος τρέχει για να προλάβει τις ημερομηνίες. Θα έρθει σε ένα από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, θα είναι έτοιμο και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσίως να δούμε τους όρους. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι προφανώς η επιλογή της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει ανοιχτός εκδικητικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του χώρου του συνδρομικού σταθμού, που μετά από την προγραμματική σύμβαση, εντός ολίγου δηλαδή, θα είναι και τυπικά στα χέρια του Δήμου Κοζάνης. Μπορεί αυτός ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη ενός έτους? Τα πλαίσια είναι πάρα πολύ ασφυκτικά και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτοιμος να σας πω ακριβώς πόσο. Ούτως ή άλλως, επειδή είναι ένα έργο το οποίο θέλουμε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θέλουμε να γίνει και γρήγορα και τα χρονικά περιθώρια δεν είναι ατελείωτα, δεν έχουμε πολύ περιθώριο να χάνουμε χρόνο. Γίνανε πάρα πολλές διαδικασίες, έχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία όλη αυτή η ιστορία, την οποία προσπαθούμε να υπερνικήσουμε, γιατί η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι ανίκητη. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ανταλλαγής οικοπαίδων για την παραχώρηση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων στην Κοζάνη. Στη διαπραγμάτευση παίρνουν μέρος ο Δήμος Κοζάνης και το Υπουργείο Άμυνας. Ο χώρος με συνολική έκταση 400 στρέμματα θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με το Δήμο για κοινοφελείς χρήσεις και την βελτίωση της εικόνας της πόλης. Να πω κάτι, γιατί βγήκαν κάποια δελτία πρόσφατα. Η υπόθεση αυτή εκ μέρους του Δήμου Κοζάνης, παρότι δεν κινούμαστε πάντα με την λογική του κάθε βήμα να βγάζουμε ένα δελτίο τύπου, είναι κάτι το οποίο έχει για μας δουλεύουμε συστηματικά τα τελευταία σχεδόν 2,5 χρόνια. Με πάρα πολλές επαφές με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κυρίως με τον Υπουργό τον Δημήτρη Τοβίτσα, αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του στρατού και με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και με στελέχη της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό. Έχει υποβληθεί ένα ολοκληρωμένο master plan για το τι ακριβώς χρήσεις θα διαμορφωθούν εκεί. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας του Δήμου, έγινε και η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο για την παραχώρηση της έκθεσης αυτής με τα αναγκαία ανταλλάγματα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για αυτά και ευελπιστώ σύντομα να έχουμε μια τελική συμφωνία.